αγκούρια. Η οικονομία μας πάει καλά. Το πανηγυρίζω, ναι! Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, κορίτσια. Καλή ένα σέλφι. Ως πρωθυπουργός, η δουλειά μου είναι να φτιάχνω ντολμαδάκια. Πλευρό τους, μανιτάρια πλευρό τους στο Κιλκής. Βιολογικό μυλόξιδο στην Ελασσόνα. Τσακώνικη μελιτζάνα στο Λεωνίδιο. Ιχθυοτροφείο πέστροφα στις Σέρες. Βιολογικό ελαιόλαδο στην Ηλυρία. Τα λιγουράμαστε! Everyday μαλακία. Από το 1 ως το 10, πόσο του βάζετε του Κυριάκου ως πρωθυπουργός τώρα? Εγώ του βάζω πάρα πολύ καλό βαθμό. Πάρα πολύ καλό παιδί με βλέπω. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ ή τένις. Πόσο χαλαρός ή πόσο σφιγμένος είστε? Τι ομάδα είστε? Το χωρίς γραβάτα, το ανοιχτό πουκάμισο. Ήταν κάτι που θα σας στέργιαζε ίσως? Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι? Αν η ζωή σου ήταν ταινία, τι τίτλο θα είχε? Θέλουμε να μας πεις το όνομα της πρώτης σου αγάπης. Android ή iPhone? iPhone. Instagram ή Twitter? Twitter. Πες μου το καλύτερο πράγμα που έχεις ακούσει για σένα. Ότι είμαι ειλικρινής και συνεπής. Γιατί γελάτε? Κάντε καμιά δημοσιογραφία της προκοπής και μην λέτε ότι να είναι. Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2022. Το φάγαμε και τον Οκτώβρη. Πάλι καλά, ακόμα καλοκαίρι έχουμε. Μας φυλάει ο Θεός αυτή τη χώρα καμιά φορά, έτσι. Γιατί τώρα σκεφτείτε με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας με την ακρίβεια. Να πιάσουν και τα κρύα, πρέπει να ανάψουν και οι χαστήρες. Λοιπόν, ας ευχηθούμε να παραμείνει λίγο καλός καιρός. Πιάσουμε και τον Νοέμβρη και μετά βλέπουμε πώς θα τη βγάλουμε. Λοιπόν, είμαι ο Δημήτρης Χατζηνικόλας και ακούτε το καθημερινό podcast του Τμήματος Πολιτικών Ειδήσεων του Documento. Να ξεκινήσουμε λίγο ανάποδο, να ξεκινήσουμε λίγο με την αλλοδαπή. Στη Βρετανία, ο πολιτικός κατήφερος της γυρεάς παρικμασμένης αυτοκρατορίας συνεχίζεται. Να μην ξεχνάτε κάτι όμως πάντοτε. Γιατί χρησιμοποιούμε, τα λέμε έτσι με αρνητική χρειά για την παρικμασμένη γυρεά Αλβιών, αλλά να πούμε και το θετικό. Μην ξεχνάτε ποτέ ότι η Αγγλία ήταν η πρώτη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Η πρώτη, επί αναγέννησης, η πρώτη αν θέλετε, το νησί ήταν η πρώτη κοινωνία όπου εισήγαγε θεσμούς δημοκρατικούς κοινοβουλευτικούς απέναντι στη μοναρχία. Όσο και σας ακούγεται απίστευτο αυτό, γιατί συνήθως την έχουμε ταυτίσει με τη μοναρχία. Αλλά να το ξέρετε αυτό, ιστορικά, έτσι. Να λέμε τα αρνητικά, να λέμε και τα θετικά. Λοιπόν, πάντως στη Βρετανία ο κατήφορος συνεχίζεται. Θες να είναι λίγο το Brexit, θες να είναι εσωτερικά θέματα και προβλήματα. Σίγουρα πάντως οι Εγγλέζοι δυσκολεύονται πάρα πολύ μετά το Brexit, πολιτικά εννοώ. Τώρα βεβαίως μπορεί ακόμα και σήμερα που μιλάμε, δηλαδή Δευτέρα, ο Ρίκη Σούνακ να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Αλλά τέλος πάντων τα προβλήματα θα παραμείνουν, πάντως να το ξέρετε. Λοιπόν, στην Ουκρανία τα πράγματα ξεφεύγουν από το κακό στο χειρότερο. Και το μοναδικό ίσως ελπιδοφόρο που μπορούμε να συζητήσουμε και να σημειώσουμε είναι κάποια ψήγματα αντίδρασης στις διάφορες πρωτεύουσες τις ευρωπαϊκές, όπου ο κόσμος βγαίνει έξω, διαμαρτύρεται για την ακρίβεια και για τον πόλεμο. Ή για παράδειγμα, εσχάτως η δήλωση του Μακρόν ότι δεν πρόκειται η Γαλλία να συρθεί σε πόλεμο για τον ΝΑΤΟ, στο μέτρο που μπορεί κάποιος να πιστέψει τον κύριο Μακρόν. Αλλά κρατάμε λίγο τις λαϊκές κινητοποίησεις κατά του πολέμου και της ακρίβειας. Στην Ιταλία, ο λύκος της ακροδεξιάς προσώρα είναι Αρνάκι, είναι η Τζόρτζια Μελόνι, ανακοίνωσε την κυβέρνησή της. Μόλις 6 γυναίκες από τους 24 υπουργούς, το 25% δηλαδή της κυβέρνησης, αν θέλετε και ένα δείγμα γραφής με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Στην κυβέρνηση του προκατόχου της, του Μάριο Ντράγκη, είχε 30% το ποσοστό των γυναικών, ενώ στην κίνηση του Ματέο Ρέντσι, το 14% το 50% ήταν γυναίκες. Στην Ιμεδαπή τώρα. Στην Ιμεδαπή. Πάμε με λυμένα τα φρένα στην κυριολεξία. Χθες το ντοκουμέντο αποκάλυψε μία ακόμα υπόθεση παιδοβιασμού με δράστη επώνυμο που παρά την καταδίκη του πρωτόδικα και μάλιστα σε 18 χρόνια χωρίς να το αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, αποφυλακίστηκε μέχρι τη νέα δίκη του σε δεύτερο βαθμό. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η υπόθεση του έμεινε στο παρασκήνιο, καλύπτοντας επί της ουσίας τον δράστη και αφήνοντας έκθετη την οικογένειά του και το θύμα που ήταν η ίδια του η κόρη, ένα παιδί 11 ετών. Επιφανής γιαννιώτης ο ίδιος, με ισχυρές πολιτικές διασυνδέσεις με το κυβερνών κόμμα, ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής το 2012 με τη δράση του κ. Σκυλακάκη. Ο κ. Σκυλακάκης αμέσως μετά τα επόμενα χρόνια πήγε στη Νέα Δημοκρατία, σήμερα είναι υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη, και ο συγκεκριμένος κύριος είναι εκτός το ραντάρ της δημοσιογραφίας. Δεν ξέρει κανένας. Είναι παρόμοια η περίπτωση αποφυλάκησής του με εκείνη του Δημήτρη Λιγνάδη, για την οποία θυμίζω
Ο ομότιμος καθηγητής του συνταγματικού δικαίου, ο κ. Νίκος Αλιβιζάτος, όχι εμείς εδώ στο ντοκουμέντο, ο κ. Νίκος Αλιβιζάτος, είπε επί λέξη πως, αν δεν κάνω λάθος, καταδίκησε κάθερση 13 ετών με αναστολή εκτελέσεως, δεν έχει γίνει στην Ελλάδα από την περίοδο της μεταπολίτευσης. Κάτι έγινε εκεί, είπε ο κ. Αλιβιζάτος. Λοιπόν, ο κ. Αλιβιζάτος, όταν έκανε τη δήλωση αυτή, δεν ήξερε ότι υπάρχει αποφυλάκηση και με καταδίκη 18 χρόνων και χωρίς κανένα ελαφρυντικό. Έγινε όμως. Τώρα, το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο που μας πέρασε. Και έγινε κάτω από τα ραντάρ το μέσο μαζικής ενημέρωσης. Εκεί δεν λειτουργήσαν οι περίφημοι διάβλοι επικοινωνίας ή του δικαστηρίου που τον άφησε ελεύθερο ή του αστυνομικού τμήματος όπου πήγε το 18 η γυναίκα του και η κόρη του και κάναν την καταγγελία. Κάποιος τα έθαψε. Δεν φτάσανε στη δημοσιογραφία. Δεν βγήκανε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης η ιστορία του. Ο κύριος αυτός συνέχισε. Συνέχισε μια χαρά τη ζωή του και συνεχίζει και τώρα, παρά την καταδίκη του, χωρίς κανένα ελαφρυντικό, σε 18 χρόνια ξαναλέω, να είναι έξω. Να είναι έξω. Ένας παιδοβιαστής της ίδιας του της κόρης. Καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε σε τι προκλητικό σημείο έχει φτάσει η στήριξη της επωνυμίας σε αυτόν τον τόπο. Και βρέθηκε το ντοκουμέντο χθες να βγάλει την ιστορία αυτή. Έτσι. Η δημοσιογραφία που κάνουμε εμείς εδώ στο ντοκουμέντο, η ερευνητική δημοσιογραφία. Ο καθένας τη βάζει ό,τι πρόσημο θέλει. Έχουμε ακούσει έτσι κι αλλιώς τόσα και τόσα. Αλλά στο συγκεκριμένο ζήτημα το αναδείξαμε. Το κάναμε χθες πρωτοσέλιδο όπως πρέπει να το κάνουμε. Αυτό είναι το χρέος το δικό μας. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύεις την κοινωνία. Πώς αλλιώς. Πώς αλλιώς. Πάμε και στην οικονομία λοιπόν. Τα πράγματα εκεί πάνε από το κακό στο χειρότερο, ό,τι και να σας λένε. Ό,τι και να σας λένε. Αναδημοσιεύω από την Ευσύν του Σαββατοκύριακου. Το έλλειμμα του συζυγίου πληρωμών στο οκτάμινο του έτους ξεπερνά τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε, εισαγωγές, εξαγωγές. 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ με βάση εκτιμήξεις τάξης μεγέθους για το σύνολο του έτους θα προσεγγίσει τα 18 δισεκατομμύρια. 18 δισεκατομμύρια χάνονται από τη χώρα. Βγαίνουν εκτός δηλαδή 18 δις. Είναι το 9,4 του πραγματικού ΑΕΠ, το 10% της χώρας. Το 10% του ΑΕΠ χάνεται κάθε χρόνο. Σύμφωνα με τη Eurostat τώρα, οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα έχουν το ακριβότερα τιμολόγια ρεύματος, πουλάνε το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη το πρώτο εξάμηνο του 2022. Eurostat το λέει. Πρωτιά ακρίβειες είχαμε για παράδειγμα και την Παρασκευή που μας πέρασε, στη χοντρεμπορική βέβαια. Πάντα για τη χοντρεμπορική μιλάμε, αλλά μην το θεωρείτε αυτό επειδή στη Λιανική φτάνουν μειωμένοι οι λογαριασμοί ότι δεν τα πληρώνουμε. Πάλι εμείς τα πληρώνουμε. Ο κρατικός προϋπολογισμός τα πληρώνει. Εννοώ την επιδότηση. Οι εταιρείες, η παραγωγή ενέργειας, οι πέντε περίφημες εταιρείες, τις είπαμε σε ένα προηγούμενο podcast ποιοι είναι και τα ονόματά τους και τις διασυνδέσεις τους με την κυβέρνηση ή με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι πέντε αυτές εταιρείες συνεχίζουν να έχουν την πιο ακριβή χονδρεμπορική, να πουλάνε με την πιο ακριβή τιμή στην Ευρώπη και να εισπράττουν το σύνολο της τιμής που. Να κερδοσκοπούν ασύστολα δηλαδή. Λοιπόν, και αν θέλετε ένα δείγμα γραφής, για την Παρασκευή μόνο που μιλάμε. Η Ελλάδα πουλούσε 263,72 ευρώ τη μεγαβατόρα. Ενδεικτικά σας αναφέρω η γειτονική Βουλγαρία 183 και η Ιταλία 104. 104 η Ιταλία η γειτονική και 263 εμείς. Δείτε το μέγεθος της κερδοσκοπίας εδώ των 5 εταιριών. Λοιπόν, και σε μία ακόμα οικονομική είδηση για να δείτε τη ζωφερή κατάσταση στη χώρα. Στον ΣΥΡΙΖΑ επιμένουν, το έκανε και χθες ο κύριος Αλέξης Τσίπρας στην κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και στην πρωτολογία του, αν θυμάμαι καλά. Επιμένουν ότι επίκειται σχέδιο της κυβέρνησης να εγγραφούν στο δημόσιο χρέος, παρακαλώ, οι εγγυήσεις, οι οποίες είναι περίπου 20 δις, για χάρη των τραπεζών και των funds. Είναι οι περίφημες εγγυήσεις του σχεδίου αυτού Ηρακλής, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, όπου ήρθαν τα funds, αγόρασαν στο 10% της αξίας τους τα δάνειά μας, τα κόκκινα δάνεια των Ελλήνων πολιτών και επιχειρήσεων, και απέτησαν να πάρουν εγγύηση από το ελληνικό κράτος. Για τα δάνεια αυτά, τα οποία τα αγόρασαν στο 10% σε περίπτωση που δεν πληρωθούν. Δηλαδή, και πήρανε τα δάνεια στην τιμή του 10%, έτσι, και πήρανε και τη διαβεβαίωση ότι σε περίπτωση που το ρίσκο τους, το επιχειρηματικό, δεν τους βγει, αυτοί θα πληρωθούν καθ' ολοκλήρια. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε τώρα εδώ. Μιλάμε κανονικά για αποικιοκρατικές λύσεις, συμβάσεις, βάλτε και ό,τι θέλετε εσείς. Ό,τι θέλετε εσείς. Και τώρα πάνε να φορτώσουν στην πλάτη του ελληνικού λαού άλλα 20 δις χρέος. Άλλα 20 δις χρέος. Για χάρη το funds. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αυτό δεν θα λύσει το πρόβλημα. Τα ίδια τα funds έχουν το δικαίωμα να πάνε και θα πάνε, ήδη τώρα συμβαίνει, σε μαζικές εκποιήσεις κατοικιών με αθρώους πληστηριασμούς ακόμα και για χρέη 20.000 ευρώ. Διότι το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Και τα πήρανε τα funds, το 10% της τιμή τους, και πήραν τα χρήματά τους στο ακέραιο από το ελληνικό κράτος και θα προχωρήσουν σε πληστηριασμούς. Πώς σας ακούγεται αυτό? Και την ίδια ώρα οι πολίτες, να το πούμε γι' αυτό.
χιλιοϊπωμένο, αλλά να το πούμε, το λέμε κάθε φορά. Την ίδια ώρα οι πολίτες έχουν υποστεί λόγω της χρεοκοπίας τη μεγαλύτερη πτώση του ιδιωτικού επίπεδου που έχει γίνει ποτέ από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Και βρίσκονται αντιμέτωποι με ραγδαίες αυξήσεις σε όλα, στα πάντα, με σχροκέρδια και με εξελίξεις που τις ξέρετε, δεν χρειάζεται να τις λέμε κάθε μέρα. Παράδεισος επί της γης, κανονικά. Λοιπόν, για ακούστε τώρα εδώ τον Μπάμπη, τον μετακλητό. Περιγράφει ο κύριος Τσίπρας μια κατάσταση μιας εξαθλειωμένης κοινωνίας στα όρια της φτώχειας, πεινασμένη. Δεν είναι και καλά η κοινωνία πάντως. Μπορεί να μην είναι στο σημείο που λέει ο κύριος Τσίπρας, αλλά η κοινωνία δεν είναι και καλά. Μισό λεπτό να πω τη σκέψη μου. Υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Αλλά για δέστε λίγο παραδείγμα. Οι Ιταλοί είναι στους δρόμους. Οι Γερμανοί είναι στους δρόμους. Οι Γάλλοι το ίδιο. Οι Γάλλοι είναι στους δρόμους. Πλακώνονται κιόλας, τα βεζινάδικα. Οι Άγγλοι είναι στους δρόμους. Εδώ, γιατί δεν γίνεται αυτό. Εδώ, γιατί δεν γίνεται. Γιατί είμαστε καλά, δηλαδή. Τον ακούσατε, ποιο είναι το επιχείρημά του. Δημοσιογράφος Γάρ βγαίνει στην τηλεόραση ως δημοσιογράφος. Ο ίδιος όμως είναι μετακλητός στην εταιρεία διαχείρισης ακινήτων του δημοσίου. Έτσι, οπότε έχει λύσει το προβληματάκι του. Και ως επιχείρημα θεωρεί ότι εδώ τα κάνει όλα καλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί δεν βγαίνουμε στους δρόμους. Βγαίνουν στη Γαλλία, βγαίνουν στη Γερμανία, βγαίνουν στην Ιταλία, αλλά στην Ελλάδα δεν βγαίνουν, οπότε όλα καλά. Βγείτε ρε στους δρόμους, να λύσετε και την απορία του Μπάμπη, του μετακλητού. Και αν θέλετε και μια απόδειξη, αφενός για την πιο γιόλο κυβέρνηση που έχει εμφανιστεί στην Ημεδαπή και στη βαλκανική μας εντροπία, αφετέρου για το μέγεθος της ενημερωτικής ομερτάς, της ενημερωτικής απάτης, προκειμένου να εξοραϊστεί όλος αυτός ο συρφετός, ακούστε την, ορίστε. Πριν από μερικές εβδομάδες και εγώ και γενικά η γραμμή ήταν, παιδιά, αν μπορείτε, αλλάξτε τον καυστήρα από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο, διότι το φυσικό αέριο είναι πολύ ακριβό. Είναι περισσότερο συμφέρον και με την επιδότηση να δώσει τα 300-400 ευρώ στην κατοικία ή το 1000 και μια πολυκατοικία για να αλλάξει τον καυστήρα παρά. Πανάβολα. Σήμερα, αν έχει κάνει την αλλαγή, χάνει λεφτά, δεν κερδίζει. Για το φυσικό αέριο, τελευταίες 10 μέρες. Έχει μια διαρκή πτώση με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Σήμερα, αν έχει κάνει την αλλαγή, χάνει λεφτά, δεν κερδίζει. Έχουμε καλή κυβέρνηση, ευτυχώς. Είδατε πριν έναν υπουργό οικονομικών που είχε αναλύσει τα πράγματα σωστά. Αυτός ήταν. Ο υπουργός αναπτύξεως, όπως λέει ο ίδιος, αντιπρόεδρος του κυβερνητικού κόμματος, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, πριν από 1,5-2 μήνες, καλούσε τον κόσμο από τηλεοράσεως να αλλάξει τους καυστήρες του φυσικού αερίου, γιατί είναι πανάκριβο το φυσικό αέριο, και να βάλει καυστήρες πετρέλαιο. Ήταν ένα κόστος κάποια χιλιάδες ευρώ, δεν πειράζει, λέει, θα το υπομειστεί η πολυκατοικία, αλλά θα το κερδίσει, διότι η τιμή του πετρελαίου είναι πολύ φθηνότερη και θα βγει κερδισμένη το χειμώνα. Και πριν ακόμα μπει ο χειμώνας, 1,5-2 μήνες μετά, ο ίδιος τον ακούσατε, βγαίνει και λέει ότι όποιος το έχει κάνει, έχασε. Χωρίς ντροπή. Χωρίς ντροπή ο υπεύθυνος της κυβέρνησης. Καλούσε πριν από 1,5-2 μήνες τον κόσμο να αλλάξει τους καυστήρες και να μπει στο κόστος αυτό. Και όποιος το έκανε, βγαίνει 2 μήνες μετά μπροστά στην τηλεόραση και λέει: όποιος το έκανε θα χάσει. Και δεν τον περνάνε πληρώνω κορδέλα τα κανάλια που τον καλούν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν τον στέλνουν στο σπίτι του. Εδώ στείλανε τον Μπόρις Τζόνσον στη Βρετανία, τώρα που μιλούσαμε πριν για κοινοβουλευτική δημοκρατία, που θεωρούμε ότι εμείς έχουμε δημοκρατία και οι Εγγλέζοι είναι το κράτος μοναρχίας. Στείλανε τον Μπόρις Τζόνσον στο σπίτι του, ξέρετε γιατί, για 2 κορονοπάρτι. Για 2 κορονοπάρτι το στείλανε στο σπίτι του. Και αυτή την ανεκδίκητη τη Λιζ Τρας, που τη στείλαν και αυτή σπίτι του, τη στείλε σπίτι τη, τη στείλαν, ξέρετε γιατί. Ξέρετε γιατί. Γιατί βγήκε υποσχόμενη ότι θα εφαρμόσει ένα νομοσχέδιο και επειδή δεν το εφάρμοσε, δεν μπόρεσε να το εφαρμόσει γιατί τη βάλα χέρι οι αγορές και το City του Λονδίνου, τη στείλανε σπίτι τη. Διότι τη είπαν το εξής αυτονόητο. Πώς είναι δυνατόν. Πώς είναι δυνατόν. Πώς είναι δυνατόν να συνεχίσει να μένει στην κυβέρνηση από τη στιγμή που δεν μπόρεσε να εφαρμόσει το βασικό σου πρόγραμμα. Το βασικό σου πρόγραμμα, μάλιστα ο Economist νομίζω το είπαμε, ο Independent νομίζω, όχι ο Economist, ο Independent αν θυμάμαι καλά, την παρομοίασε με το γάτο της Downing Street, διότι είναι μόνιμος κάτοικος της Downing Street 10, αλλά δεν έχει καμία δυνατότητα να λαμβάνει αποφάσεις. Εδώ τι γίνεται. Λοιπόν, αυτά. Εδώ θα είμαστε, αυτή την εβδομάδα είναι και κουτσί νομίζω, εμείς οι δημοσιογράφοι την Πέμπτη. Την αργία της Παρασκευής τη μεταφέρουμε Πέμπτη. Μάλλον δεν θα τα πούμε Πέμπτη. Θα δούμε και τι θα γίνει και με την Παρασκευή. Τέλος πάντων, μέχρι σήμερα, αύριο και μεθαύριο, μέχρι Τετάρτη θα είμαστε σίγουρα εδώ με το podcast. Και μετά βλέπουμε, θα σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, καλή εβδομάδα καταρχάς να έχουμε όλοι. Είναι και κουτσή εβδομάδα. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να πληρωθούμε στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Θα φάμε ένα Σαββατοκύριακο εντελώς ρέστη. Αλλά θα το δούμε και αυτό. Λοιπόν, μέχρι αύριο, αν περνάτε, να είστε καλά. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε τους οικείους σας, να μιλάτε για τα πάντα. Έτσι, αυτή είναι η βάση κάθε. Υγιούς σχέσεις, όταν οι δύο άνθρωποι δεν μιλάνε μεταξύ τους, δεν υπάρχει σχέση, να το ξέρετε αυτό. Αυτή είναι η πηγή όλων των δεινών.
Και να αγωνίζεστε για τα πάντα, να μην αφήνετε τίποτα να πέσει κάτω. Να αγωνίζεστε για τα πάντα. Να κυνηγάτε τα όνειρά σας. Μόνο έτσι θα γίνουν πράξη. Και να τα λέτε στους διπλανούς σας. Για να ξέρουν οι διπλανοί σας ποια είναι τα όνειρά σας και τι θέλετε να κάνετε. Μην κλείνετε το στόμα σας. Διεκδικήστε τη ζωή σας. Διεκδικήστε τα όνειρά σας. Διεκδικήστε ένα καλύτερο μέλλον για εσάς. Αν δεν μπορείτε για εσάς, για τα παιδιά σας. Έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι μας.